Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για πολιτισμό, για τέχνη, για λαϊκή τέχνη και συγκεκριμένα για το θέατρο σκιών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόραση τον κύριο Οδυσσέα Κανλή, καραγκιοζοπαίχτη που δραστηριοποιείται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα, κύριε Κανλή. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Κύριε Κανλή, βλέπουμε ότι ξεκινάτε έναν κύκλο παραστάσεων, θα λέγαμε, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και θα μιλήσουμε βέβαια για τις παραστάσεις, αλλά θα ήθελα λίγο να μου πείτε, είναι ο Καραγκιόζης είναι, θα λέγαμε, μια παράδοση που παίζεται κυρίως καλοκαίρι ή είναι και τον χειμώνα έρχονται και βλέπουν, ή είναι, το περιμένουν να έρθει το καλοκαίρι για να παρακολουθήσουν? Η μεγαλύτερη δράση μας είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι, από τέλη Μαΐου μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Σε ανοιχτούς χώρους, όλα επέθρια. Το χειμώνα έχουμε μια αλφα δράση, κυρίως σε σχολικούς χώρους. Πηγαίνουμε σε διάφορους συλλόγους, συνεργασίες με δήμους. Αλλά το καλοκαίρι είναι το φόρτε μας. Οπότε εσείς θα κάνετε κάποιες παραστάσεις με τους συνεργάτες σας. Βεβαίως. Θα πούμε για αυτές τις παραστάσεις, αλλά πιο πριν θέλω λίγο να μου πείτε, είναι δηλαδή πλέον ο Καραγκιόζης, το θέατρο σκιών, όλο αυτό έχει περάσει στην συνήθεια των μικρών παιδιών να το παρακολουθούν, ή είναι κάτι που θέλει τη δικιά του, έτσι, το δικό του χρόνο, τη δικιά του εντός αγωγικών εκπαίδευση για να το υιοθετήσουν και τα μικρά παιδιά ή και τα μεγαλύτερα? Έχει πάρα πολύ μεγάλη επίκυση από τις προσχολικές ακόμα ηλικίες. Έχουμε κοινό το οποίο είναι από 2 ετών μέχρι 102. Ναι. Δηλαδή ο Καραγκιόζης τα μαγεύει τα μικρά παιδιά και τα μεγαλύτερα, πιστεύω. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι παθιασμένα, έρχονται στις παραστάσεις με τις δικές τους φιγούρες, είτε τις έχουν κατασκευάσει με τους γονείς τους ή μόνοι τους, είτε τις έχουν προμηθευτεί από κάπου αλλού και θέλουν και οι ίδιοι μετέπειτα να γίνουν καραγκιοζοπαίκτες. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις παραστάσεις, ότι ξεκινάνε, ναι, ναι. Ξεκινάνε από τον Ιούνιο, όλο τον Ιούνιο, στο ανοιχτό θέατρο της Οδού Περικλέους. Αυτό είναι στην ποια περιοχή? Λοιπόν, είναι? Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα είμαστε στο θεατράκι της Οδού Περικλέους στον Εύωσμο, Περικλέου 47, και θα έχουμε μία διαφορετική παράσταση κάθε εβδομάδα. Αναλυτικά ξεκινάμε το Σάββατο, σήμερα 3 του μηνός, με το Μέγα Αλέξανδρο και το Καταραμένο Φίδι, ένα κλασικό και πολύ γνωστό έργο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι νομίζω το ένα από τα αγαπημένα μου, θα έλεγα, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχει και σχεδόν όλους τους χαρακτήρες, όλους, αρκετούς χαρακτήρες, αρκετούς πάντων, κλασικούς, να τονίσουμε ότι είναι και το πρώτο ελληνικό έργο. Δηλαδή ο Μήμαρος, ο πρώτος Έλληνας καραγκιοζοπαίκτης, πρώτο έργο έγραψε το Μεγάλο Αλέξανδρο και το Φίδι. Άρα γνωρίζουμε ποιος το έχει γράψει, δεν είναι αγνώστου. Γνωρίζουμε τον δημιουργό του, πήρε μεταπλάσεις μετά με τα χρόνια, απλά είναι σίγουρα μετά έργο. Το προσαρμόζει ο κάθε καραγκιοζοπαίκτης. Στο δικό του ρεπερτόριο, δυνάμεις και δυνατότητες. Και είναι ένα έργο, θα λέγαμε, που συνδυάζει βεβαίως το θέατρο σκιών, φέρνει το Μέγα Αλέξανδρο, τον θρύλο αυτών της ελληνικής ιστορίας, και μετά βλέπουμε όλους τους πρωταγωνιστές, ξέρω, τον Μπαρμπαγιώργο, τον Σταύρακα, τον Νιόνιο, τον Χατζιαβάτη, τον Μορφωνιό, βεβαίως. Τον Μορφωνιό, που πάνε ο καθένας να σκοτώσει το φίδι. Ο καθένας για δικό του λόγο. Άλλος μπορεί να θέλει τα χρήματα που τάζει ο Πασάς. Άλλος το θρόνο, ή πιο πολύ θέλουν μάλλον για γυναίκα από τη Βεζιροπούλα. Γιατί αυτό είναι και το έπαθλο. Και εκεί κοντά, όπως τυχαίνει, εκεί που έχει τη φωλιά του το φίδι, να είναι και η σπηλιά του, να είναι και την παράγκα του Καραγκιόζη. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι καραγκιοζοπαίκτες είχαν και το εξής τρίκ, το φίδι να την αρπάζει την παράγκα του Καραγκιόζη και να πηδάει όλη η οικογένεια από τα παράθυρα. Μάλιστα. Άρα γίνονται και διασκευές. Εσείς έχετε κάνει τη δικιά σας διασκευή ή έχετε μείνει στο πρωτότυπο κείμενο? Έχω πάρει στοιχεία από όλες τις διασκευές των παλιότερων καραγκιοζοπαιχτών. Δηλαδή, έχω πάρει στοιχεία από πολλούς. Είτε κάποια καλαμπούρια, είτε κάποια τρίκ. Απλά το φινάλε το δικό μου είναι λίγο διαφορετικό. Ο Μεγαλέξανδρος δεν πάει για γάμο. Απλά ότι τάζει ο Πασάς, τα δίνει στο πιο φτωχό της πόλης του Καραγκιόζη για να τα μοιράσει στους ακόμα φτωχότερους. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, μάλιστα. Αλλά βλέπουμε πάντοτε, με αφορμή αυτό το έργο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και η πονηριά του Καραγκιόζη, που θέλει ο ίδιος να φανεί ότι σκότωσε το φίδι. Σε ότι... αυτό το έργο κυρίως. Και γενικά ότι θέλει να... υπερηφανεύεται ότι είναι ο νικητής, ότι αυτός σκότωσε το φίδι. Προκειμένου να πάρει και αυτός έτσι λίγο... Ναι, ναι, δόξα. Μια λίγη δόξα, αλλά και υλικά αγαθά. Βεβαίως. είναι πολύ ωραία. Το κάνει στην αρχή για αστείο, αλλά μετά η αλήθεια αποκαλύπτεται. Μάλιστα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τη ληστεία στο Σαράι. Βεβαίως, το Σάββατο 10 Ιουνίου
Ένα επίσης παλιό έργο, από τα κλασικά παραδοσιακά του θεάτρου Σκιών. Υπήρχε και ονομασία αλλιώς «Η ληστεία των ανακτόρων» ή «Η κλοπή του Σαραγιού», το οποίο πάνω στη φτώχεια και τη μιζέρια των δύο πρωταγωνιστών, του Καραγκιόζη και του Χατζηγιαβάτη, αποφασίζουν να ληστέψουν το άδειο σεράι. Δεν τα καταφέρνουν, διότι ο Καραγκιόζης δεν έχει στο μυαλό του τα χρήματα, έχει το φαγητό. Μπλέκει με στην κουζίνα. Και αυτή η ληστεία τελικά είναι μια αποτυχία, η οποία έχει και μια τιμωρία για τον Καραγκιόζη. Ναι, ναι, ναι. Ληστεία στο σεράι, λοιπόν. Ωραία, ωραίος τίτλος, έτσι μας ιντριγκάρει. Ο γάμος του Παρπαγιώργου. Ναι. Συνεχίζουμε μετά Τετάρτες, Τετάρτη 14/6. Το Σάββατο μετά μετακομίζουμε σε Τετάρτη. Τα σχολεία είναι κλειστά πλέον, οπότε μπορούμε και Τετάρτη. Σωστά. Οι μικροί μας φίλοι να έρθουν με περισσότερη άνεση. Τι ώρες γίνονται? Είναι στις 9 το βράδυ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πολύ ωραία. Να τονίσω ότι είμαι με τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη τον Παρασκευόπουλο, Τεχνόκοσμος Θεατρικές Παραγωγές, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Θεατράκι της Περικλέως. Πάρα πολύ ωραία. Ο γάμος του Παρπαγιώργου, λοιπόν, 14 Ιουνίου. Και πάμε στην επόμενη Τετάρτη. Ο γάμος του Παρπαγιώργου, μην τον ξεπετάξουμε έτσι. Όχι. Λοιπόν, Παρπαγιώργου. Αν και δεν θέλω να πω, γιατί είναι ένα έργο έκπληξη. Αλλά... Δεν θα μας πείτε λεπτομέρειες. Απλώς θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για τον Παρπαγιώργο Δοθής της Ευκαιρίας, ο οποίος είναι πάντοτε η φιγούρα. Εκτός που είναι θείος του Καραγκιόζη, είναι η φιγούρα που πάντα θα δείρει το Βελιγκέκα, θα δείρει τους Τούρκους. Έτσι, έτσι, έτσι. Δείχνει τη... τη δύναμη, την βουνίσια δύναμη. Τους ευζώνους είναι των περασμένων εποχών. Είναι ο Έλληνας, το παλικάρι ο Λεβέντης, που τα βάζει με τους Τούρκους και δεν φοβάται. Και ο προστάτης του Καραγκιόζη, ο προστάτης του ανεψιού του. Οπότε βλέπουμε εδώ ο γάμος του Παρπαγιώργου. Άρα υπάρχουν έργα που είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Σ' όλα έχει το πέρασμά του. Το συγκεκριμένο είναι ένα έργο που είναι βασικός πρωταγωνιστής. Μάλιστα. Ο γάμος του Παρπαγιώργου. Παντρεύεται λοιπόν ο Παρπαγιώργος. Θα δείξει, παντρεύεται, ερωτηματικό. Θα δείξει. Θα πρέπει να έρθουμε να δούμε την παράσταση. Έχοντας τον Καραγκιόζη μέσα σε ένα γάμο, είναι δύσκολο να καταλήξουμε με γάμο. Είναι δύσκολο. Αλλά πάμε και στο άλλο. Βλέπω φαντάσματα. Ναι. Λοιπόν, είναι τη Τετάρτη 21 Ιουνίου. Συνεχίζουμε όπως είπαμε τις Τετάρτες. Το Κάστρο των Φαντασμάτων. Επίσης ένα παλιό έργο. Διασκευασμένο από μένα για τη σήμερον εποχή. Θα δούμε κρυμμένους θησαυρούς, θα δούμε φαντάσματα τα οποία μάλλον τελικά δεν είναι φαντάσματα. Θέλουν με λίγα λόγια να κάνουν κακό στο Πασά κάποιοι. Α, και μάλιστα. Με τη βοήθεια του Καραγκιόζη και της υπόλοιπης τρελοπαρέας των Σκιών βρίσκουν ποιος θέλει να κάνει όλα αυτά τα κακά και δεινά στον Βεζίρι. Το Κάστρο των Φαντασμάτων, λοιπόν, όλα αυτά μέχρι στιγμής τα έργα, ας πούμε, βλέπουμε ότι είναι στις περιόδου που υπάρχουν, είναι ο Πασάς, είναι δηλαδή, γιατί έχουμε και σε άλλες περιόδους. Επί τουρκοκρατίας, παραδοσιακά επικράτησε το να έχουμε τον Πασά, την κόρη του, τους αξιωματικούς του, τη Βεζιροπούλα, τον Δερβέναγα που είναι... Ο αστυνομικός του εισαγωγικά, ο προστάτης της εξουσίας. Είναι άλλος ο Δερβέναγας, άλλος ο Βελιγκέκας. Όχι, είναι το ίδιο πρόσωπο. Βελιγκέκας είναι το όνομά του. Δερβέναγας είναι το αξιωμά του. Α, μάλιστα. Mm-hmm. Πάντοτε, τώρα που μου το λέτε, το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Και είναι και ένας άλλος, ένας χοντρός έτσι αξιωματικός. Ο Πεπόνιας. Ο Χαζούλης αξιωματικός. Κομική φιγούρα. Κομική δηλαδή. Φιγούρα. Ενώ ο Βελιγκέκας είναι αυτός που δέρνει. Ο κύριος Βαράου. Μάλιστα. Και πάμε και στον Καραγκιόζη γιατρό. Βεβαίως, είμαστε Τετάρτη 28/6, η τελευταία παράσταση. Δεν θα είμαι εγώ αυτή τη φορά, θα είναι ο φίλος μου, συνάδελφος και δάσκαλος Αγάπης Αγαπίου, θα έρθει να αντικαταστήσει εμένα. Θα δείτε ένα έργο κλασικό. Είναι ο Καραγκιόζης γιατρός, φαντάζομαι δηλαδή, γιατρός ο Καραγκιόζης. Γιατρός, γιατρός. Κομπογιάννητης, μην αλλά γιατρός. Είναι πολλές φορές, θυμάμαι σε κάποιες έργα, ας πούμε, και στο γιατρός ή και άλλα που... Άλλες φορές ήταν φούρναρες, άλλες φορές ήταν γραμματικός, ψαράς. Αλλά είναι που πάει ο. Συνήθως νομίζω το μοτίβο πάει κάπως έτσι. Δηλαδή πάει ο Χατζηγιαβάτης και του λέει, ξέρεις, ζητάνε γραμματικό, ζητάνε γιατρό, ζητάνε φούρναροι. Ο Χατζηγιαβάτης δεν είναι όλη την υπόθεση στον έργο. Ο Χατζηγιαβάτης είναι η αρχή, η μέση και το τέλος. Ναι, και λέει ο Καραγκιόζης, εγώ λέει. Τι εσύ λέει. Μα εγώ λέει, δεν είμαι φαρμακοποιός, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι γραμματικός. Είσαι εσύ λέει γιατρός. Βέβαια λέει, πάμε τότε. Βρίσκει αφορμές πολλές για να γεμίσει πάντα την αιώνια πεινασμένη κοιλιά του. Ναι. Γίνεται από γιατρός μέχρι και αστροναύτης. Έχει γίνει και αστροναύτης, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ναι. Μάλιστα, οπότε η 28/6 κλείνει αυτός ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος για το θεατράκι της Οδού Περικλέως. Ίσως και το Σεπτέμβριο να συνεχίσουμε με λίγες ακόμα παραστάσεις, άλλες χρονιές το κάναμε. Θα δείξει και ο καιρός δηλαδή πόσο θα κρατήσει, παίζει μεγάλο ρόλο. Έχουμε όμως πολλές ακόμα ανοιχτές παραστάσεις μέσα στην πόλη μας. Όπως... Λοιπόν, θα είμαστε την Παρασκευή 9 Ιουνίου στο ανοιχτό κινηματογράφο Ρεοκάστρου.
δίπλα από το Rose Garden. Θα παρουσιάσουμε τη ληστεία του Σαραγιού, όπως προείπαμε. Το καινούργιο έργο που παρουσιάζουμε για φέτος, δεν το έχω ξαναπαρουσιάσει. Και βλέπω εδώ στην αφίσα είναι ο Καραγκιόζης που προσπαθεί, βλέπουμε εδώ να αναρριχθεί εκεί με σκάλα στο σαράι. Βεβαίως. Από κάτω είναι ο Χατζιαβάτης και ο άλλος είναι ο Μορφωνιός. Ο γιος του μικρός είναι. Ο γιος του μικρός είναι. Βοηθάει και αυτός με τον τρόπο του. Μάλιστα. Βεβαίως. Η σκάλα δανεικιά, να το τονίσουμε αυτό. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια να ληστέψουν το σαράι. Βεβαίως. Εκεί η παρέα του Καραγκιόζη. Μια ακόμα ανοιχτή παράσταση για τους φίλους μας, τηλεθεατές, 5η 29 Ιουνίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, επίσης με το Κάστρο των Φαντασμάτων. Αυτά τα έργα θα παρουσιαστούν σε 2-3 σημεία της πόλης. Βλέπουμε την αφίσα. Και είναι Ghostbuster εδώ ο Καραγκιόζης. Έχει εξοπλισμό. Εξοπλισμό, ειδικό όπλο. Τα φαντάσματα όμως δεν πολύ πείθουν για φαντάσματα. Ψιότερο βαθμένα από αυτόν μου φαίνονται. Έτσι φαίνονται, έτσι φαίνονται. Μάλιστα. Το κάστρο αυτό δηλαδή είναι σε κάποιο. Είναι. Είναι έξω από την πόλη. Α. Είναι ιδιοκτησία του Πασά και αυτό το κάστρο. Α. Απλά εκεί μέσα έχει κρυμμένα διάφορα πράγματα αξίες ο Πασάς και έχει μπει στο στόχαστρο. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι διάφορα έργα, άλλα γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά, αλλά σίγουρα όλα με το δικό τους ενδιαφέρον, παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό της Θεσσαλονίκης και βλέπω ότι παίζεται δυτικά. Αυτό ήταν από επιλογή ή απλώς έτυχε? Κοιτάξτε, είναι και το μέρος που διαμένω. Εντάξει, στα δυτικά εργαζόμαστε παραπάνω. Θα έχουμε επίσης και αρκετή δράση με το Δήμο Μενεμένης Αμπελοκήπων, πάλι δυτικά. Σε διάφορα σημεία, πλατείες και πάρκα της περιοχής. Αυτό πότε θα γίνει? Είναι αρκετές ημερομηνίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, Οδυσσάς Κανέλη στα ελληνικά. Εκεί ανεβάζουμε όλη μας τη δράση. Καθώς και από το τεχνόκοσμος.art, η σελίδα του συνεργάτη μου. Οπότε για να υπάρχει ενδιαφέρον από τους Δήμους, σημαίνει ότι υπάρχει ανταπόκριση και από τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο το θέαμά μας, ειδικά σε πλατείες το καλοκαίρι, με το παιδωμάνι μαζεμένο, τις μαμάδες να είναι πιο ξένιαστες, τα παιδιά τους να χαίρονται. Είναι κάτι το ωραίο. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Είδαμε όλη αυτή τα έργα, τα οποία όπως μας είπατε είναι παλιά και γίνονται κάποιες διασκευές. Εσείς τώρα. Είστε στη διαδικασία να γράψετε ένα καινούργιο έργο, να το παρουσιάσετε? Βεβαίως. Έδωσε έμπνευση η καραντίνα. Mm-hmm. Δηλαδή το πρώτο μου έργο μετά από αρκετά χρόνια που έγραψα και παρουσίασα ήταν μετά την καραντίνα. Αφού ξαναβγήκαμε και πάλι ελεύθερα να παίξουμε θέατρο σκιών στους χώρους που παίζαμε και πριν την καραντίνα. Ήταν τα γενέθλια του Καραγκιόζη. Με έναν ωραίο τίτλο, εφάνταστο, χαρούμενο, αλλά έχει και λίγη πίκρα μέσα. Γιατί ο Καραγκιόζης και γενέθλια να έχει, πάλι περιπέτειες αντιμετωπίζει. Κατανοητό. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία εμπνέεστε, είπατε, από την καραντίνα, δηλαδή από την επικαιρότητα. Προσαρμόζεται λοιπόν ο Καραγκιόζης στην επικαιρότητα και στη σύγχρονη εποχή? Δεν είναι κάτι ότι σώνει και καλά πρέπει να γράψουμε με βάση τα παλιά γεγονότα? Όχι, όχι, δεν μένει στάσιμος, δεν μένει σταθερός. Εξελίσσεται. Εξελίσσεται. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια τέχνη παραδοσιακή. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη από τους προηγούμενους. Είμαστε στη μέση, τη δίνουμε στους επόμενους. Το ότι είναι παραδοσιακή αυτό, θέλω να πω ότι παρόλο που είναι παραδοσιακή τέχνη, προσαρμόζεται και εξελίσσεται με τις ανάγκες του σήμερα. Είναι ένα θέατρο ζωντανό. Μάλιστα, ένα θέατρο το οποίο θα παρουσιάσει σημερινά πράγματα. Mm-hmm. Και επικοινωνεί πάντα με το θεατή. Ο Καραγκιόζης έχει πάντα επικοινωνία με το θεατή. Υπάρχουν έργα που ζητάει τη βοήθεια των θεατών για να λύσει ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Το λέγαμε και πριν εκτός αέρα, μπορούμε όμως να πούμε και τώρα, ότι είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν και κάποιες παραστάσεις. Βεβαίως. Που ήταν αποκλειστικά για ενήλικο κοινό και μάλιστα έχει και σημείωση ότι αν θέλει κάποιος ανήλικος πρέπει να είναι με την παρουσία του γονέα, του γονέα. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι το περιεχόμενο των συγκεκριμένων παραστάσεων ήταν ακατάλληλο? Είδαμε από το φίλο μου, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Νικόλα Τζιβελέκη, έγιναν στη μικρή σκηνή στη Τούμπα αυτές οι παραστάσεις. Τώρα έχουν τελειώσει, οπότε δεν διαφημίζουμε κάτι. Αλλά αναφέρουμε απλώς για την ιστορία του Καραγκιόζη. Είχαμε έργα θρίλες. Έργα τα οποία είδαμε και σκελετούς και φαντάσματα. Όχι τόσο αστεία όσο τα δικά μου φαντάσματα που θα δούμε στα έργα που έρχονται. Έργα τα οποία μπορεί να τρομάζανε ένα μικρό παιδί. Μάλιστα. Ένα παιδί δημοτικού μπορεί να το τρομάζανε. Οπότε σε αυτό που το δένω με αυτό που λέγαμε πριν, ότι δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί και για αμιγώς ενήλικο κοινό. Βεβαίως. Και έτσι ξεκίνησε το θέμα των σκιών, το θέατρο σκιών, ξεκίνησε να παίζεται για ενήλικες. Μάλιστα. Το παιδί μπήκε στο θέαμα σαν θεατής τη δεκαετία του 70 περίπου. Ήταν οικογενειακό θέαμα και κυρίως οι ενήλικες πηγαίνανε.
Εσάς θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο, δηλαδή να κάνετε μια παράσταση για ανήλικες? Το έχω παρουσιάσει παλιότερα, συνοδεία λαϊκών οργάνων, ορχήστρες, αλλά όχι τόσο σε θεατρικούς χώρους, σε χώρους πιο νυχτερινούς, όπως σε κέντρα διασκεδάσεως, ταβέρνες. Νομίζω εκεί ταιριάζει σε χώρους, αρχικά πιο καλά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Α, οπότε και η μουσική ζωντανή εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Τώρα, θα ήθελα λίγο να μου πείτε για το παρόν του Καραγκιόζη στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα. Βλέπουμε νέα άτομα όπως εσείς, mm-hmm. αλλά και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι που τους έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή το είχαμε αναφέρει. Αυτό σημαίνει τι, ότι υπάρχει, πιστεύετε, μέλλον ή είναι κάτι το οποίο επαφίεται μόνο σε αυτούς που το κάνουν τώρα, δηλαδή να το διασώσουν? Υπάρχει ενδιαφέρον και από τους νέους ανθρώπους να, όχι να έρθουν να παρακολουθήσουν, να ασχοληθούν? Πολύ σας έχουν πλησιάσει εσάς? Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείξτε μου λίγο πώς γίνεται, ας πούμε. Βεβαίως. Mm-hmm. Από παιδιά, όπως προείπα, προσχολικής ακόμα ηλικίας και μετέπειτα. Αυτό το εντάξει, ίσως εκείνο το έχουν το ενδιαφέρον που το βλέπουν και θέλουν να το κάνουν. Αλλά να έρθει κάποιος να ασχοληθεί επαγγελματικά. Έχω ήδη 2-3 παιδιά τα οποία είναι τώρα σε λίγο τελειόφοιτη του λυκείου. Mm-hmm. Ασχολούνται, παίζουν, με βοηθάνε, πάνε και σε άλλους συναδέλφους. Και είναι αρκετά αυτά τα παιδιά και σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το οποίο παραμένει. Δεν είναι μόνο το παιδικό παιχνίδι που ξεκίνησε σε μικρή ηλικία. Έπειτα με τα χρόνια βλέπουμε ότι παραμένουν εκεί. Τους αρέσει. Τώρα βλέπω έχετε φέρει και μια φιγούρα. Να μας τη δείξετε λίγο. Δεν μπορούσα να έρθω μόνος μου. Έφερα και το φίλο μου τον Καραγκιόζη. Νάτος, εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα τον Καραγκιόζη. Τώρα αυτό το έχετε φτιάξει εσείς? Ναι, είναι μια φιγούρα κατασκευασμένη από πλαστικό. Από πλαστικό. Ένα υλικό το οποίο δεν παθαίνει σχεδόν τίποτα με το πέρασμα των χρόνων. Κρατάει και αντέχει. Οπότε, το έχετε βάψει μετά? Ναι. Είναι βαμμένο, αφού πρώτα το κόψουμε και το ξύσουμε με γυαλόχαρτο. Uh-huh. Είναι το κόλπο για να απορροφάει το χρώμα και να μην ξεβάφει. Το βάφουμε με ανοιξίτλα χρώματα. Είτε μαργαδόρους, είτε κάποια άλλα χρώματα. Ωραία. Οι διαστάσεις είναι πάντα οι ίδιες ή ποικίλουν, ας πούμε, για τον Καραγκιόζη? Για τον Καραγκιόζη περίπου για όλους τους καραγκιοζοπαίκτες είναι σχεδόν οι ίδιες οι διαστάσεις. Ναι. Δεν το θέλουμε πολύ ψηλό. Uh-huh. Το θέλουμε σχετικά κοντό, θα λέγα. Ο Χατζηγιαβάτης πάντα είναι πιο ψηλός. Είναι πιο ψηλός ο Χατζηγιαβάτης. Και υπάρχει πάντως, υπάρχει ένα, τι είναι, ένα ξύλο, είναι που υπάρχει, βάζεται? Υπάρχει ο μηχανισμός που μπαίνει στη ράκη της φιγούρας. Μάλιστα. Και στο μακρύ χέρι του Καραγκιόζη, το οποίο στη δουλειά μας το ονομάζουμε σούστα. Α, σούστα λέει. Επιτρέπει τη φιγούρα να γυρνάει και από τις δύο πλευρές. Είναι σαν το μεντεζέ της πόρτας, καλή ώρα, ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο μας επιτρέπει να γυρνάει η φιγούρα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Οπότε, επειδή έχει το μακρύ το χέρι ο Καραγκιόζης, χρειάζονται δύο. Ναι, δύο σούστες, δύο λαβές. Άρα, ο καραγκιοζοπαίκτης εκείνη τη στιγμή μπορεί να ελέγχει μόνο τη φιγούρα του Καραγκιόζη. Πιο πολύ έχουμε συνηθίσει και με το ένα χέρι να κουνάμε τη φιγούρα του Καραγκιόζη. Να έχουμε και τις δύο λαβές με ένα χέρι. Με το ένα χέρι. Βέβαια. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό με τα χρόνια, με την πείρα, το συνηθίζεις και είναι εύκολο. Οπότε εσείς όταν παίζετε είστε μόνος πίσω από τον μπέρντα, δηλαδή κρατάτε εσείς όλες τις ή έχετε και βοηθό? Έχω πάντα τη βοήθεια, κάποιο συνεργάτη με βοηθάει για να κουνήσουμε παραπάνω από 2-3 πρόσωπα στο πανί και κάποια αιχητικά τρίκ που χρειάζονται, είτε τρίκ φωτισμού. Θέλουμε πάντα ένα καλό συνεργάτη. Γιατί ένας καλός βοηθός κάνει για τον καρακιζοπαίκτη πάντα καλύτερο. Μάλιστα. Άρα είναι μια ενασχόληση, μια τέχνη, η οποία όμως θέλει μεγάλη προετοιμασία, γιατί είναι όλο αυτό που λέμε ο μπερντές, η σκηνή, χρειάζεται στήσιμο, ξεστήσιμο, ναι. Χρειάζονται οι φιγούρες, χρειάζονται τα ηχητικά, γιατί έχει πολλά ηχητικά εφέ μέσα, οι φάπες που δίνουν όλα αυτά. Η σφαλιάρα, ναι. Ο ήχος του βιντεού, όπως θα ακούσουμε και σήμερα το απόγευμα με το καταραμένο φίδι, έχει ένα ειδικό τρίκ για να βγει αυτός ο ήχος. Ήχους μέχρι και βροντών, αστραπών, σε διάφορα έργα που έχει καταιγίδες. Ήχους όπως το κοπάδι του Παρπαγιώργου, μπορεί να μην το βλέπουμε στη σκηνή, αλλά ακούμε όλο τον ήχο από τα κουδούνια που κάνουν τα πρόβατα του Παρπαγιώργου και πολλά άλλα τρίκ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλή, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να πούμε λίγο ότι τον Ιούνιο, είπαμε, θα είναι αυτές οι παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, Εύος, Μουρεόκαστρο και Νεάπολη, Σιπιών. Αμπελοκήπων Μενεμένης, με το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και με το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και στο Μάνος Κατράκης, είπαμε, στις Οικίες. Στο Μάνος Κατράκης, στις Οικίες, είναι με 29 Ιουνίου, βέβαια. 29 Ιουνίου. Έναρξη 9 η ώρα, γενική είσοδος 6 ευρώ. Α, νομίζω είναι πολύ λογική τιμή για τις εποχές που ζούμε. Λαϊκό θέμα, έχουμε λαϊκό εισιτήριο. Ωραία. Ωραία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πριν πολύ. Πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση θα να σας κάνω. Θέλω να μου πείτε λίγο, η διαδικασία
Επειδή μας είπατε για τις φιγούρες, που μπορούμε να την ξαναδούμε, η διαδικασία το να φτιάξετε μια φιγούρα, δηλαδή πέρα από την. Έχετε τις κλασικές φιγούρες των Καραγκιόζη, του Χατζιαβάτη, του Μπαρμπαγιώργου. Υπάρχουν και φιγούρες που θα τις φτιάξετε μόνο και μόνο για να παίξουν σε ένα έργο και μετά μπαίνουν στο ντουλάπι. Βεβαίως. Mm-hmm. Φιγούρες επίκαιρες. Ας πούμε, μπορεί να θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο που είναι στην επικαιρότητα. Ναι. Το οποίο τώρα περνάει, τώρα είναι η μπογιά του. Θα κατασκευάσουμε τη φιγούρα, θα πει ό,τι έχει να πει και μετά θα μπει στην άγρινα. Ή μπορεί να γίνει διακοσμητικό σε κάποιο τοίχο, σε κάποιο γραφείο. Οπότε, ανάλογα με το έργο, φτιάχνονται και συγκεκριμένες φιγούρες. Δεν είναι ότι θα χρησιμοποιήσετε τις φιγούρες που έχετε για. Όχι, όχι. Όχι. Κατασκευάζουμε τακτικά νέες φιγούρες. Πόσες φιγούρες έχετε? Εγώ τώρα στη συλλογή μου και δικές μου και από άλλους συναδέλφους, διότι είμαι και συλλέκτης, μαζεύω φιγούρες από άλλους καραγκιόζοπαίκτες, έχω γύρω στις 1000. Χίλιες? Χίλιες φιγούρες. Ναι, ναι. Μου φαίνεται. Είναι μικρό ή μεγάλο τόσο αριθμό? Όχι όλες κατασκευασμένες από μένα όμως. Είναι και από άλλους συναδέλφους. Ναι. Αρκετές είναι. Αρκετές. Δηλαδή, πόσους καραγκιόζηδες? Καραγκιόζηδες προς χρήση, όχι που δεν χρησιμοποιούνται, έχω γύρω στους 5. Και τα άλλα είναι συλλεκτικά, ας πούμε, που δεν είναι προς χρήση. Και συλλεκτικά και νεότερες κατασκευές άλλων συναδέλφων και φίλων που μπορώ να τα παρουσιάσω και αυτά. Απλά και τα συλλεκτικά δεν παίζονται, μπαίνουν στην άκρη. Είναι ιστορία του θεάτρου σκιών. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μουσείο στη Θεσσαλονίκη που ασχολείται με αυτά? Δυστυχώς ακόμα δεν εξωθήκαμε να έχουμε ένα μουσείο. Όχι. Εκθέσεις μπορεί να γίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Κάνουμε διάφορες εκθέσεις, είτε ομαδικές, είτε μεμονωμένα. Μουσείο δεν υπάρχει στην πόλη μας. Οπότε, Μέγας Αλέξανδρος για το Καταραμένο Φίδι, σήμερα 9 η ώρα το βράδυ. Στο ανοιχτό θεατράκι της οδού Περικλέους, ωραία. Περικλέους 47. Και έπονται όλα τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τα social media. Κύριε Καλή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αυτά από εμάς. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά.